Πολλές από τις βόρειες ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται πρώτου κινδύνου να χάσουν τα Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι. Τα κρούσματα όμως, Μαρία Αρώνη, καλό μεσημέρι, δεν αφήνουν περιθώρια και λαμβάνονται μέτρα μήπως και σωθούν οι γιορτές που έρχονται. Η Κομισιόν τι λέει για αυτά? Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η Κομισιόν ουσιαστικά ανοίγει τα σχήρα της. Αυτό που απαντά είναι ότι οι περιορισμοί, τα lockdown και η υποχρεωτικότητα του εμβολίου είναι απόφαση του κάθε κράτους μέλους. Το ίδιο λέει και για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την τρίτη δόση του εμβολίου. Αρκετά κράτη-μέλη συνδέουν την τρίτη δόση με το πιστοποιητικό για κάποιες ομάδες του πληθυσμού. Η Κομισιόν παραπέμπει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος έχει δώσει την έγκρισή του για τη χορήγηση της τρίτης δόσης στους άνω των 18 ετών. Τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμό σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό. Και αυτό ακριβώς θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς τα κράτη-μέλη θα συντονίσουν τα μέτρα, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ξεσπούν διαδηλώσεις λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων για δεύτερο χειμώνα στην Ευρώπη. Χθες και εδώ στις Βρυξέλλες εκτελήθηκαν σκηνές χάους κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης όπου συμμετείχε 35.000 κόσμος. Ξέσπασαν επεισόδια εδώ κοντά στην Ευρωπαϊκή Συνοικία με κανόνια νερού από την αστυνομία, δακρυγόνα, φωτιές και βανδαλισμένα αστυνομικά αυτοκίνητα. Και όλα αυτά ενώ στο Βέλγιο τα κρούσματα αυξάνονται κατακόρυφα με 10.500 νέα κρούσματα κορονοϊού ημερησίως, Λίνα. Μάλιστα, αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση στην Ευρώπη. Να δούμε αν η μία χώρα θα συμπαρασύρει την άλλη στις αποφάσεις της. Η Αυστρία είναι αυτή που οδηγεί αυτή τη στιγμή με ενδεχομένως εξελίξεις. Μαρία Ρόνη, να σε ευχαριστήσω πολύ.